την είδηση που είδε το φως της δημοσιότητας από χθες το βράδυ και διωγγώθηκε σήμερα από κάποια μέσα ενημέρωσης, ότι απειλούνται με Grexit ουσιαστικά μεγάλα έργα στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και το τμήμα της υδροδρομικής γραμμής από την Τιθωρέα μέχρι το Λιανοκλάδι, καθώς επίσης και ένα τμήμα του Ε65 από Ξινιάδα μέχρι Τρίκαλα. Καλησπέρα, κύριε Βουλευτά. Καλησπέρα σας. Επειδή τα θέματα αυτά νομίζω ότι τα γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα και επειδή όλα αυτά ακούστηκαν μετά την χθεσινή παρουσία της κυρίας Γκρέσλε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα εδώ και τα τελεσίγραφα που λένε κάποιοι ότι δόθηκαν, θέλετε να μας πείτε λίγο αν πραγματικά έχουμε τελεσίγραφα και κινδυνεύουμε? Θα σας πω κάτι. Επειδή γνωρίζω ότι χτες φύγαν από την περιοχή μας 15 ευρωβουλευτές από την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να ήταν μέσα σε αυτά τα 15 άτομα και δύο Έλληνες ευρωβουλευτές. Αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καηλή και από το ποτάμι ο κύριος Κύρκος, αν δεν κάνω λάθος. Επικεφαλής ήταν η κυρία Γκρέσλε από το Λαϊκό Κόμμα. Αυτά που γνωρίζω, γιατί μετά τη συνάντηση ήρθαν να κάνουν ένα έλεγχο όσον αφορά τα έργα, τα μεγάλα τα οποία υπάρχουν εδώ, και πραγματικά υπάρχει μια δυσκολία όσον αφορά τη χρηματοδότηση και μια καθυστέρηση ως προς το κομμάτι που έχει σχέση με την υλοποίησή τους. Αυτό που γνωρίζω εγώ, γιατί αμέσως μετά την αποχώρηση από την περιοχή μας, εγώ συναντήθηκα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕργοΣΕ. Άρα για ένα από τα έργα τα οποία συζητιέται. Μιλάτε για το τμήμα Τιθωρέα Λιανοκλάδη, η διπλή γραμμή. Ακριβώς. Η ηλεκτροδότηση της συνδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων. Έτσι. Από την Τιθωρέα μέχρι το Δομοκό. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Εγώ γνωρίζω με την κουβέντα που έκανα, γιατί μετά την αποχώρηση αναγνωρίσαν ότι υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις και βλέπουν ότι τα έργα συνεχίζουν και προχωράνε πάρα πολύ καλά. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή και είναι βέβαιο είναι ότι πρώτον το κομμάτι του σιδηροδρόμου δοθήκαν και κάποια στοιχεία την προηγούμενη εβδομάδα, προηγούμενες 15 μέρες. Μέσα στον Οκτώβριο θα εντάσσονται στα διευρωπαϊκά δίκτυα και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά τη χρηματοδότησή τους μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Η ολοκλήρωσή τους, για να μιλάμε και συγκεκριμένα πια, θα γίνει μέσα στο 17 ο σιδηρόδρομος. Από εκεί και πέρα πρέπει να αναφέρω ότι ο Ε65, να πω για την περιοχή, θα ξεκινήσει το έργο. Ήδη η ανάδοχη του έργου είναι στην περιοχή μας και μέσα στον Νοέμβριο, αρχές Νοεμβρίου, άρα δηλαδή σε περίπου ένα μήνα και περίπου 10 μέρες, θα ξεκινήσουν το έργο. Πρέπει να κατανοήσουν μερικά... Ορίστε. Ολοκληρώστε. Πρέπει να κατανοήσουν μερικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι δεν μπορούν μια τέτοια επίσκεψη, η οποία δεν ήταν φυσικά και εθιμοτυπική, θα πρέπει να διαβάζουν ακριβώς το τι λένε και τι δηλώσεις κάνουν οι εκπρόσωποι, αλλά να ενημερώνονται και από τους φορείς τους οποίους έχουν έργο, όπως είναι η ΕργοΣΕ ή όποιος είναι το υπομεδή που έχει σχέση με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Πρέπει να κατανοήσουν κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι οι εκλογές τελειώσανε. Το να αναφέρουν δηλαδή αυτή τη στιγμή ότι καθυστερούν, ότι θα πενταχτούν ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι προσφέρουν κακές υπηρεσίες στην παρουσία της χώρας μας προς το εξωτερικό. Εγώ θέλω να πω ότι, και όπως ανέφερα πριν, αμέσως χτες ήμουνα σε επαφή και ήμασταν μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕργοΣΕ, όπου συναντηθήκαμε μετά την αποχώρηση της ομάδας των Ευρωβουλευτών από τη σύραγγα του Καλλιδρόμου. Και αναφέρω αυτά τα οποία μου αναφέραν και νομίζω ότι είναι έτσι. Εγώ είδα, παρακολούθησα σήμερα και δεν υπάρχει, μίλησα και πραγματικά, γιατί ενημερώθηκα και πάλι από κάποιους τοπικούς παράγοντες για αυτά που αναφέραν. Εγώ μίλησα πάλι σήμερα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕργοΣΕ, δεν υφίσταται κανένα πρόβλημα. Θέλω να πω λοιπόν ότι θα πρέπει επιτέλους κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης
να αποφεύγουν και να διασταυρώνουν πρώτα αυτά τα οποία γράφουν, γιατί πραγματικά μετά νομίζω ότι εκτίθεται προς τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, επειδή είναι γνωστό είναι γνωστός ο τρόπος που λειτουργούν κάποιοι, εμείς για να μην υπάρχουν έτσι παρεξηγήσεις, γι' αυτό σας καλέσαμε. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και τις καλές σχέσεις που διατηρείτε με τον σημερινό υπουργό, με τον κύριο Σπίρτζη, λόγω της προηγούμενης θητείας σας και ιδίως στο ΤΕΕ, και δεν το λέω για κάποιον άλλο λόγο. Οφείλω να ρωτήσω όμως, εάν ειδικά το κομμάτι του έργου που αφορά την διπλή σιδηροδρομική γραμμή ήταν στη φάση της παράτασης, έτσι τουλάχιστον λέει ένα τμήμα του ρεπορτάζ, ως το 2015. Δηλαδή, λίγη η διετής παράταση που ακριβώς, είχε πάρει. Ναι. Εγώ το έχω πει αυτό και το είχα πει και παλιότερα. Γιατί και αυτό δεν είναι τυχαίο αυτό που σας είπα, ότι ήδη μεταφέρεται το υπόλοιπο το κομμάτι για την υλοποίησή του μέσα στα διευρωπαϊκά δίκτυα, τα οποία χρηματοδοτούνται από το επόμενο, στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Άρα λοιπόν δεν διατρέχουμε κανένα κίνδυνο και το όριο που έχουμε για να τελειώσουμε το έργο από εδώ και πέρα, είπατε είναι το 2017. 2017, ναι. Ωραία. Και σε σχέση με τον Ε65, το κομμάτι αναφέρουν ότι πρόβλημα, δεν ξέρω, εσείς λέτε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, το κομμάτι που έχει πρόβλημα ή μπορεί να έχει πρόβλημα είναι το Ξινιάδα Τρίκαλα. Εγώ όχι από αυτό που είδα, ναι. Καταρχήν το έργο είναι ενιαίο. Έχει κατασκευαζόταν αυτή τη στιγμή ένα από τα τρία τμήματα τα οποία ήταν, το Ξινιάδα μέχρι τα Τρίκαλα. Θα προχωρήσει και αυτό. Εντάχθηκε και το κομμάτι αυτή τη στιγμή, και γι' αυτό σας είπα ότι ξεκινάει το κομμάτι που ξεκινάει από τον Παθέα, δηλαδή από την Ανθίλη στην περιοχή μας μέχρι τη Ξινιάδα, το οποίο θα ξεκινήσει μέσα στο Νοέμβριο. Ήδη έχουν αρχίσει και εγκαθίστανται εδώ οι ανάδοχοι. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Γνωρίζουμε μόνο ότι όσον αφορά και την ολοκλήρωσή του, υπήρχε ένα πρόβλημα από τα Τρίκαλα, και, να το πούμε από την Καλαμπάκα και μετά μέχρι την Εγνατία, όπου κατά την άποψή μου και κακώς άλλαξε η χάραξή του, και αυτή τη στιγμή περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι τελικές μελέτες για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Ένα κομμάτι αυτό το οποίο για μένα είναι το μοναδικό προβληματικό κομμάτι, το οποίο πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως όσον αφορά το κομμάτι από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία. Μάλιστα. Η τελευταία ερώτηση που θα ήθελα να κάνω, κύριε Καραναστάση, έχει σχέση με τα χρήματα. Δηλαδή, τα έργα αυτά ήταν ενταγμένα σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και υπήρχε συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Σωστά. Μάλιστα, το ρεπορτάζ λέει ότι συνολικά τα έργα που βρίσκονται σε κίνδυνο στην Ελλάδα αγγίζουν τα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Αναφέρει και 2-3 ακόμη. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, τα χρήματα που ήταν να διατεθούν για τα έργα αυτά, με την αλλαγή που αναφέρατε, θα πάνε αλλού, θα χαθούν? Ποια θα είναι η διαδρομή των χρημάτων? Ξέρουμε, υπερδέσμευση, ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή όσον αφορά με τις χρηματοδοτήσεις. Πρέπει να δοθεί μία παράταση στο ΕΣΠΑ, δηλαδή το 2007-2013, είχαμε τα 2 χρόνια, ζητάμε ακόμη ένα εξάμηνο τουλάχιστον και νομίζω ότι θα δοθεί. Έχει ζητηθεί και από την υπηρεσιακή κυβέρνηση και από την τωρινή. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει το αίτημα αυτές τις 2-3 μέρες σε συνέχεια από αυτό που έγινε, για να πάρουμε μία παράταση όσον αφορά την ολοκλήρωση και να μην χαθούν καθόλου χρήματα από την προγραμματική περίοδο 2007-2015. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα δοθεί, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει φόβος να χαθούν χρήματα. Η εκτίμησή μου είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή προσπαθεί να βρει μια λύση όσον αφορά για τα έργα, για το κλείσιμο των έργων, τα οποία εντάσσονται σε αυτή την περίοδο που σας είπα, και γίνονται κάποια προγράμματα, με κάποια έργα εντάσσονται ως γέφυρα στην επόμενη προγραμματική περίοδο, και όπως σας είπα αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα με τους οδικούς άξονες και τη σιδηροδρομική γραμμή γίνεται η ένταξή τους μέσα στα διευρωπαϊκά δίκτυα, ένα ξεχωριστό υποπρόγραμμα θα μπορούσαμε να πούμε, το πακέτο Juncker, για να μπορέσει να έχουμε ομαλή ροή χρηματοδότησης κατά την υλοποίηση των έργων. Πρέπει να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη, με αφορμή την απάντηση που μου δώσατε, κύριε Καναστάση, σε σχέση με τη διαδρομή του χρήματος και το πώς χάνονται χρήματα από ένα πρόγραμμα. Ναι. Επειδή οι πολίτες που μας ακούν
έχουν καταλάβει ότι πλέον, επειδή δεν υπάρχουν πολλά λεφτά, όσα λεφτά βγαίνουν στην, έρχονται με κατεύθυνση την Ελλάδα για έργα, θα πρέπει να αξιοποιούνται για να μην τα χάνουμε. Πώς μπορεί να χαθεί ένα έργο, ένα τέτοιο έργο, δηλαδή πώς μπορούμε να χάσουμε τη χρηματοδότηση? Εγώ δεν λέω αν θα κατασκευαστεί ή δεν θα κατασκευαστεί. Πιθανότατα, όπως είπατε και εσείς, να καταφέρουμε να το εντάξουμε κάπου αλλού και να συνεχιστεί. Τα χρήματα όμως, και δεν μιλάω μόνο για αυτά τα έργα, συνολικά κάπως έτσι χάνονται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Μπορεί να χαθούν όταν δεν υπάρχουν οριστικές μελέτες σοβαρές και τα έργα δεν υπάρχει τρόπος να ολοκληρωθούν με τον προϋπολογισμό που έχουν ολοκληρωθεί. Χάνονται και τα έργα και όταν δηλαδή πρέπει να αλλάξουν οι προϋπολογισμοί. Νομίζω ότι εκεί τίθεται πολύ σοβαρό πρόβλημα, που σημαίνει ότι υπάρχει αστοχία όσον αφορά τη μελέτη. Άρα εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και θα κινδυνεύανε να πρέπει να πενταχτούν από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους, οι οποίοι δεν υπάρχουν φυσικά. Άρα δηλαδή πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όσον αφορά με τις μελέτες, όσον αφορά με την υλοποίηση των έργων, αλλά καθώς και με τα χρονοδιαγράμματά τους. Γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι τα περισσότερα έργα είχαν αστοχία μόνο όσον αφορά το κομμάτι που είχε σχέση με τη ροή της χρηματοδότησης. Αστοχία λοιπόν στη ροή της χρηματοδότησης. Κύριε Καναστάση, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις διευκρινήσεις και καλά κάνετε και τονίζετε ότι θα πρέπει να φιλτράρονται οι ειδήσεις. Ακριβώς. Και τουλάχιστον... Εγώ λέω ότι όταν ακούμε μια είδηση, και επειδή έκανε δηλώσεις και εδώ αμέσως μετά την επίσκεψή της και των 15 αυτών ευρωβουλευτών, και νομίζω ότι θα μπορούσαν κάποιοι, γνωρίζοντας, γιατί σας είπα εγώ και δύο ονόματα τα οποία ήταν Έλληνες ευρωβουλευτές, που ήταν στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί είπαμε είναι Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτοί που ήρθαν εδώ πέρα. Και ως εκ τούτου θα μπορούσαμε. Πάντως, αν κατάλαβα καλά από αυτά που μου είπατε, μπορεί να έχουμε δρομολογήσει τις απαιτούμενες ενέργειες, αλλά αν δεν δεχθούν την παράταση που ζητήσαμε. Η παράταση έχει και με κάποια άλλα έργα. Δεν είναι για αυτά τα δύο. Τα μεγάλα τα έργα νομίζω δεν τίθεται. Όχι νομίζω, είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά με τους 5 αυτοκινητοδρόμους. Με το κομμάτι που έχει σχέση με τον σιδηρόδρομο, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα έργα πια αλλάζουν χρηματοδότηση, δηλαδή περνάνε σε μια άλλη, στην επόμενη φάση τη χρηματοδοτική, το 2014-2020, και δεν εφίσταται κανένα πρόβλημα όσον αφορά την υλοποίησή τους. Κύριε Καναστάση, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση στο βιβλίο. Είμαστε εδώ να το διασταυρώσουμε αυτό αμέσως μετά, σε λίγο χρονικό διάστημα, γιατί είπα ότι οι εκλογές τελειώσανε και πρέπει αυτή τη στιγμή να ασχοληθούμε με την υλοποίηση των έργων και έργα, όχι για τα έργα τα οποία θα είναι χρήσιμα για τον ελληνικό λαό πάνω απ' όλα.